Την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, στις 10.30 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, Θόδωρο Καράγλου, θα υπογραφούν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σε συμβάσεις των εταιριών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου, αναλαμβάνοντας να καλύψουν εξ ολοκλήρου το ποσό που απαιτείται για τον επιφανειακό καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου για το έτος 2013. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν με εταιρεία που διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο αντιρρυπαντικό σκάφος στο γραφείο του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. Αμέσως μετά, στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου, στις 11, ο κ. Καράγλου έχει προγραμματίσει σύσκεψη εργασία με θέμα στρατηγικές περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα προβλήματα του θερμαϊκού κόλπου. Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Γεώργιος Καρατάσος, οι τέσσερις Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, μαζί με τους υπευθύνους των αντίστοιχων γραφείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελίου Βερτίσκου, καθώς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδί Αλιάκμονα, Θεμιστοκλής Κουιμτζής. Σκοπός της σύσκεψης είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων σε πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών σε θέματα που αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του θερμαϊκού κόλπου.